παράνομο δημοψήφισμα και δια του παρανόμου αυτού δημοψηφίσματος αυτοπροσδιορίστηκε ως κράτος. Βλέπετε ότι σοβαρά κράτη, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ισπανία, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ιταλία, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Γαλλία ή το Ισραήλ, δεν αναγνωρίζουν αυτό το κράτος γιατί φοβούνται ότι θα έχουν οι μεν Γάλλοι θα έχουν το πρόβλημα των Βάσκων, οι δε Ισπανοί θα έχουν τους Καταλανούς, οι δε Ισραηλινοί θα έχουν τους Παλαιστίνιους, έτσι. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι, όλα αυτά τα κράτη, κάθονται και σκέφτονται το εθνικό του συμφέρον. Λοιπόν, και είναι και πολύ πιο ισχυρά από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο. Υπάρχει τώρα συμφωνία αναγνώριση. Μέσα στη συμφωνία, ναι. Βεβαίως. Α, υπάρχει συμφωνία αναγνώριση. Τι δουλειά έχει, η Ελληνοαμερικανική συμφωνία με το Κόσοβο. Το Κόσοβο δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πακέτο. Μία μπουγάδα, επιτρέψτε μου τη χυδαία έκφραση. Μία μπουγάδα όλων των περιτριμμάτων τα οποία θέλουν οι Αμερικανοί να επιβάλλουν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο εις βάρος της Ελλάδος για να λύσουν το πρόβλημά τους με την Τουρκία. Μην τυχόν και τους την πάρει η Ρωσία, διότι η Τουρκία δεν είναι δεδομένη. Αυτό πείτε κύριε καθηγητά, νομίζω ότι έχετε φτάσει κατά την ταπεινή μου γνώμη στο κέριο σημείο. Ναι, το πήγα μέσω λαρίσει λίγο, αλλά έπρεπε να παρακολουθήσουμε το συλλογισμό. Ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία δεν είναι δεδομένη και εμείς που είμαστε δεδομένοι χρησιμοποιούμεθα για να μείνει η Τουρκία στο δυτικό άρμα. Προσφερόμεθα ως πρόσωποι. Μια ζωή θα είμαστε η ηφηγένεια των Τούρκων. Αυτή η ηφηγένεια των Σκοτιανών, η ηφηγένεια των Αλβανών. Προϊονίζεται ακροτηριασμό, κύριε καθηγητά, στη φάση που είναι τα πράγματα. Προϊονίζεται ακροτηριασμό, δεν ξέρω εδαφικό, αλλά ακροτηριασμό εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να τα κατεχόμενα της Κύπρου. Αλλά εγώ, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η Θράκη, κύριε Παπακυριακόπουλε. Ας πούμε ότι τη Θράκη θα την υπερασπίσουμε με το αίμα μας. Θράκη, τώρα υπάρχει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί είναι πολύ συναφές. Δηλαδή μας ζητούν να γνωρίσουμε αυτό που υποτίθεται ότι καταδικάζουμε στην Ουκρανία. Στον Ντομπάς και την Κρυμαία. Αυτό δεν καταδικάζουμε. Γι' αυτό δεν διαλυόμαστε. Γι' αυτό δεν πεινάει ο Έλληνας. Να σας πω και με προλάβατε. Αυτό που λέω και το Πούτιν. Δηλαδή, συγγνώμη, δημοψήφισμα δεν έκανε και η Κρυμαία ανάλογο με το Κοσόβο. Αυτό το λέει και το Κόντε, αυτό λέω. Να, εμείς δεν αναγνωρίζουμε την Κρυμαία, κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν μας κόφτηκε όλα από την άλλη μεριά. Αλλά σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, δεν κουράζουμε να επαναλαμβάνω ότι το διεθνές δίκαιο είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος ισχύει ή δεν ισχύει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε ένα διεθνές δίκαιο αλλά κάτι. Να ρωτήσω κάτι κύριε καθηγητά, ο κύριος Σακάρ σήμερα την είδα από τη δήλωση, δεν ξέρω πότε την έκανε, μπορεί να την έκανε χθες, έκανε μια δήλωση η οποία νομίζω ότι ευνοεί πάρα πολύ τα δικά μας συμφέροντα. Είπε ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει 9 μίλια στη θάλασσα και 10 μίλια στον αέρα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Σακάρ ουσιαστικά όταν λέγονται πολύ μας διευκολύνει να πάμε τα 10 μίλια και σε θάλασσα και στον αέρα. Και δεν το κάνουμε εμείς. Χαίρομαι που σας ακούω να το λέτε. Τα 6-10 το ονομάζουν μάλιστα οι Τούρκοι το ελληνικό παράδοξο. Ναι. Γιατί το διεθνές δίκαιο τι λέει. Λέει ότι όσοι είναι οι υγιεί της ζώνη, δηλαδή τα εθνικά χωρικά ύδατα, πρέπει να είναι και η προβολή τους στον εθέρα. Ωραία, γιατί δεν το κάνουμε 10 και εμείς. Σπόρος. Γιατί δεν το κάνουμε 10. Μα συγγνώμη, πότε λειτουργήσαμε μη φοβικά, πότε λειτουργήσαμε σκεπτόμενοι. Μα το λέει ο Ακάρ. Το λέει για να κατέβουμε. Ότι τον κύριο Γεραπετρίτη που είπε πέρσι ότι στα 6 μίλια είμαστε. Ποια 9, ποια 10, στα 6 μίλια. Κύριε καθηγητά. Δεν είναι μόνο ο κύριο Γεραπετρίτη, είναι και ένα σωρό υπουργοί, πρώην υπουργοί, έτσι, συνάδελφοι, οι οποίοι εκφράζουν άποψη και λένε δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες, έχει και η Τουρκία δικαιώματα. Είναι και μια ολόκληρη σημαντική αντίληψη η οποία έχει υιοθετηθεί πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία και το υποστηρίζει.
υποστηρίζει, καταλαβαίνετε ότι οι πύλες, τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Έτσι, εσχάτως είχαμε και επανάληψη των τουρκικών θέσεων από επιφανή πολιτικό και μάλιστα συνταγματολόγο. Τον κύριο Βενιζέλο. Δεν θα να προλάβεις. Τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, σαφώς. Εδώ είχαμε κύριε καθηγητά δύο πράγματα. Το ένα από την ιδιογραφία, το λέω να μην το σχολιάσουμε, ότι πριν από λίγες ώρες τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι στην Ιταλική Βουλή προσεκλήβη και μίλησε βουλευτής του ψευδοκράτους της κατεχόμενης Κύπρου, χωρίς να αντιδράσει κανείς, ούτε Ιταλία, ούτε δική μας, ούτε κανείς, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ναι, ναι, τον κάλεσαν γιατί να αντιδράσουν. Εμείς έπρεπε να αντιδράσουμε. Αυτό λέω. Δεν υπήρξε και από την ελληνική πλευρά ούτε μία αντίδραση. Ουδής αντέδρασε. Ούτε η κυπριακή αντίδραση. Κανείς. Όπως επίσης θέλω να σας ρωτήσω και για το δεύτερο σημαντικό θέμα που προέκυψε χθες και το αναδείξαμε, έχει εξαφανιστεί από τα θεωρούμενα συστημικά μέσα ενημέρωσης, της αναγνώρισης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό τον κύριο Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη τον κύριο Βαρθολομαίο, της σχισματικής εκκλησίας των Σκοπίων και μάλιστα με την αναφορά σε Βόρεια Μακεδονία, ενώ η σχέση... Αχρήδα. Όχι. Η αναγνώριση, προσέξτε, όλα αυτά η ανακοίνωση, η ανακοίνωση αναφέρεται σε Μητρόπολη της Αχρήδος, Εκκλησία της Αχρήδος, αλλά μιλάει για Βόρεια Μακεδονία, χωρίς να υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Δεν είναι... Λέει όμως άλλα δύο πράγματα, κύριε Καψαμπένη. Λέει πρώτον ότι θα είναι η Εκκλησία της Αχρήδος, η οποία θα υπόκειται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ουσιαστικά, και δεύτερον θα βρίσκεται και θα ασκεί πνευματική ηγεμονία στο εσωτερικό του κράτους μόνο, το οποίο βεβαίως το ονομάζει με την επίσημη ονομασία του, παράνομη όμως, Βόρεια Μακεδονία. Μπορούμε να πούμε ότι αρκετά έχει σώσει, διότι αν σε αυτήν την περίπτωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν το έπατε, θα είχαμε μία εξαρχία η οποία θα ήταν μακεδονική εκκλησία, μακεδονική εξαρχία και θα ήταν πολύ χειρότερα. Πρέπει να πούμε ότι έχει περισσωθεί, θα έλεγα, η ουσία των πραγμάτων εδώ. Με εγγυητή τον κύριο Στέφανο, τον αρχιεπίσκοπο τον κύριο Στέφανο, θεωρείτε ότι... Όχι, με εγγυητή τα κανονικά έγγραφα τα οποία υπεγράψα. Αλλά μακάρι, σας λέω άλλο πράγμα, μακάρι και η συμφωνία των Πρεσπών να ήταν ανάλογη. Δυστυχώς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι μια εκκλησιαστική ηγεσία, έτσι, εφέθηκε πολύ πιο εθνικά από, και δεν είχε και, αν θέλετε, λόγω του ότι είναι οικουμενικό, δεν είχε κανένα εκκλησιαστικό ηγεσία. Δεν συνδυάζεται, όχι εσείς, δεν συνδυάζεται αυτή η εξέλιξη με τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, κύριε καθηγητά, σε αυτή τη συγκυρία. Πόλεμο στην Ουκρανία, την αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας από τον Πατριαρχείο πριν από μήνες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό βεβαίως είναι μια άλλη ιστορία. Και θα συμφωνήσω μαζί σας εδώ ότι θα μπορούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οικουμενική Αρχή της Ορθοδοξίας, της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας, να μελετήσει λίγο καλύτερα και τα κανονικά έγγραφα και να... Να δούμε, συγγνώμη κύριε καθηγητά, να ξαναδούμε την ανακοίνωση χθες, το σημείο 3.